Ο Δημήτρης μας έβαλε αράβικα σήμερα για να ανοίξουμε αυτό το βίντεο. Θες να το κλείσεις λίγο, πρέπει να μας κόψουν κανένα βίντεο και τρέχουμε. Δεν ξέρω που είναι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ το καναλάκι. Άνοιξα ένα βίντεο γιατί θα πάμε σούπερ μάρκετ και θέλω να σας κάνω παράλληλα και ένα σούπερ μάρκετ haul. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα ο καιρός στη Σουηδία είναι άκρος καλοκαιρινός. Καλοκαίρι. Αγάπη μου. Βγήκα έξω και άραξα έτσι λίγο χαλαρά. Παιδιά, εγώ έχω μπει σε mood καλοκαιριού αυτή τη στιγμή, κάτι θα σας δείξω. Κοιτάξτε. Πόσο υπέροχος καιρός. Έχω πάει τον κόκο πάνω στη μαμά του Δημήτρη και τώρα θα φύγουμε από το σπίτι. Πάμε ένα πολύ μικρό σύντομο σούπερ μάρκετ. Δεν μας λείπουν πολλά πράγματα, λίγα. Πάμε να σας πάρουμε μαζί μας. Δημήτρη, φύγαμε. Όπως μπορείς να δεις, εγώ έχω μπει άκρος σε καλοκαιρινό mood. Είμαι άκρος καλοκαιρινή. Α, θα σας δώσω ένα μικρό tips για αυτές τις μπλούζες που είναι ανοιχτές πίσω. Εγώ αυτές τις μπλούζες, τις συγκεκριμένες, έχω δύο. Μία μακριμάνικη και μία κοντομάνικη. Δεν τη φοράω με σουτιέν. Τη φοράω με τα αθλητικά μου τα μπουστάκια από μέσα. Για να δείχνει πιο ωραίο, γιατί δεν μου αρέσει να φαίνεται το σουτιέν. Φύγαμε. Ο καλύτερος καιρός στη Σουηδία. Εξαιρέστε λίγο τον πάγο εδώ στο πλάι. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει παιδιά 3 βαθμούς. Βλέπετε. 3,5 βαθμούς. Για να φοράει ο κόκκινος καπελάκι. Πες γιατί το χειμώνα τη φοράω. Θες να δεις πως είναι το μαλλί μου. Όχι, δεν θέλουμε Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κούρεμα, αλλά τον Απρίλιο ή θα κουρευτεί τον Αύγουστο που θα πάω καλοκαίρι. Τι λες παιδάκι μου, και τι θα κάνεις μέχρι τον Απρίλιο, θα κάνεις τέτοιο. Θα με κουρεύεις εσύ, όχι ρε. Όχι αγάπη. Πριν πάμε στην Ελλάδα θα ρίξω ένα κουρεματάκι τώρα. Πριν, για να πληρώσω 35 ευρώ για ένα κούρεμα. Γαμάτο το τοπίο. Όχι. Κοίτα τι ωραία που φαίνεται. Έχω τραβήξει πολύ ωραία πλάνα. Μπράβο. Το τζάμι θέλει άλλαγμα. Έσπασε. Μην νομίζετε ότι τρακάρουμε το αυτοκίνητο και σπάνε τα τζάμια. Κάθε χρόνο έτσι είναι. Ναι, γιατί ο δρόμος κάτω έχει πετραδάκια που βάζουν για τον πάγο και πετάγονται στα τζάμια και σπάνε. Και γι' αυτό είσαι 150 ευρώ κάθε χρόνο για το τζάμι, τίποτα άλλο. Ναι, αυτή είναι η ζωή στη Σουηδία. Μόλις γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και θα σας πω λίγο τι συνέβη, παιδιά, γιατί δεν γίνεται να μην το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ψωνίζουμε και πάμε προς το ταμείο. Εκεί που πάει ο Δημήτρης να βγάλει το σακουλάκι με τις φακές μέσα από το, πώς λέγεται, από το καλαθάκι τέλος πάντων, φεύγουν οι φακές, πάνω στο ταμείο, πάνω στο καλαθάκι, πάνω στα πράγματα. Τέλος πάντων του λέει κοπέλα, πηγαίνετε να πάρετε άλλο ένα. Όπως πάω εγώ για τον δρόμο να πάρω άλλο σακουλάκι με φακές και γυρνάω, βλέπω τον Δημήτρη και τα κόκκινη και μου λέει, δεν έχω το πορτοφόλι μαζί μου, πρέπει να πάω στο σπίτι, περίμενε λίγο. Κάθομαι εγώ και βάζω τα πράγματα μέσα στις σακούλες και λέω να πάω να πάρω το πορτοφόλι. Και εκεί που βάζω τα πράγματα μέσα στις σακούλες λέω, δεν φίλε γιατί δεν πληρώνω εγώ με την κάρτα. Είμαστε και οι δύο. Άντε γεια. Πλήρωσα εγώ με την κάρτα, όλα καλά. Τον πήρα τηλέφωνο του λέω γύρνα πάλι πίσω. Κάναμε ένα πολύ μικρό σούπερ μάρκετ, δεν πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Πληρώσαμε 286 κορώνες, δηλαδή... Πόσο είναι αυτά τώρα? Είναι γύρω στα 29 ευρώ ρε παιδί μου, ένα τριανταράκι πες, στο νερό. Πήρε ο Δημήτρης αυτές εδώ τις αηδίες, που εμένα παιδιά δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά, δεν τα πίνω δηλαδή. Είναι γιουλμούστ λέγεται, το πίνουν πιο πολύ τα Χριστούγεννα, αλλά γενικά στο σούπερ μάρκετ κυκλοφορεί όλο το χρόνο. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι κοκακόλα, αλλά δεν είναι, είναι σαν κοκακόλα, αλλά είναι σαν μούστο, δεν ξέρω αν έχετε πιει ποτέ μούστο. Εγώ μια φορά δοκίμασα πήγα να ξεράσω. Είναι λες και πίνεις μούστο με ανθρακικό. Εμετός. Τα δύο είχαν 1 ευρώ. Πήραμε αυγουλάκια, πήραμε ψωμί του τόστ και το έχω αλλάξει το ψωμί του τόστ. Πλέον παίρνουμε αυτό. Πριν παίρναμε ένα πολύ διαφορετικό. Ήταν, βασικά έχει πολύ διαφορά στο ψωμί. Και όταν το ψήνουμε και όταν το τρως ρε παιδί μου άψητο. Αυτό είναι πιο πολύ σαν να είναι ζυμωτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και πιο οικονομικό. Πήραμε τυρί και πήραμε τη μικρή της συσκευασία γιατί έχουμε και άλλη συσκευασία μέσα, δεν έχει τελειώσει. Πήρα ζυμαρικά πένες. Πήρα όπως σας είπα πριν φακές, τις οποίες
Θα μαγειρέψω μια κατσαρόλα σήμερα και θα μου περισσέψουν να μαγειρέψω και μια άλλη φορά. Είναι υψηλές οι φακές αυτές. Πήρα αρακά, να τρώμε λίγο υγιεινά γιατί το έχουμε παραξηλώσει το θέμα. Πατατούλες προτυλωνισμένες, τις κλασικές αυτές που μας αρέσουν, ξετρελαινόμαστε. Θα κάνω και μια παρένθεση τώρα. Χθες, κατά τις 12.30 μία η ώρα το χάραμα, με πιάνει εμένα μια τρέλα. Μια πείνα. Ενώ είχαμε φάει, ρε παιδί μου, είχα φαγητό. Δεν ήταν ότι δεν είχαμε φάει για μεσημέρι. Και με πιάνει ένα τρέμουλο και να θέλω να φάω, να σαμπουκώσω. Να ανοίγω τα ντουλάπια και κάθομαι 12.30 μία η ώρα το βράδυ, τηγανίζω πατάτες, ψήνω πιτάκια και κόβω και ντομάτα. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό, δεν ξέρω τι έχω πάθει, αλλά πεινάω πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Δεν είμαι καλά. Οπότε αυτές οι πατατούλες χθες μέσουσαν που είχα προτηγανισμένες, τις πέταξα μέσα στο τηγάνι και φάγαμε. Για βράδυ, έφυγε η Δημήτρη, δεν έφαγα μόνη μου. Λοιπόν, πήραμε μία κέτσα. Αυτά εδώ, τις σαλτσούλες μου, ξέρω ότι τα supermarket haul μου πάνω κάτω είναι τα ίδια, αλλά δεν πειράζει. Αυτά ψωνίζω, τι να, να σας δείξω κάτι άλλο, όταν παίρνω κάτι διαφορετικό σας το λέω. Έχω αλλάξει σαλτσούλες, παίρνω αυτές τώρα, τις πράσινες με το κόκκινο, πριν ήταν μόνο κόκκινο αυτές που έπαιρνα, γιατί παιδιά αυτές μέσα έχουν και βασιλικό και από τότε που άρχισα να τις χρησιμοποιώ, έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στο φαγητό. Και τέλος πήραμε και μία μερέντα, δεν είναι μερέντα βασικά, είναι τσοκολούξ λέγεται. The original είναι αυτή εδώ, γιατί τη μερέντα την ελληνική που είχα πάρει και τις προάλλες, γιατί την έχει 5 ευρώ, το μικρό, το τόσο το έχει 5 ευρώ. Λέω όχι, δεν θα πάρω. Αν θέλω, θα κατεβάσουμε την τιμή. Τώρα θα κάτσω να μαγειρέψω τις φακούλες μου. Δουλίτσες τέτοια πράγματα δεν έχω, τα έχω όλα GG. Δεν θα το κλείσω αυτό το βίντεο, δεν θα δεις μόνο supermarket haul σε αυτό το βίντεο. Γιατί δεν θέλω να βγει μικρό και δεν θέλω να είναι τσότσο. Θέλω να είναι ρε παιδί μου ένα ωραίο βλογκάκι, να το βλέπεις και να χαίρεσαι, να με καμαρώνεις. Ο Κόκο έχει παραμείνει πάνω στη γιαγιά του, στη μαμά του Δημήτρη, δεν τον κατεβάζουμε κάτω, άσ' του λίγο εκεί. Και τώρα θα πάω να φτιάξω λίγο το τέτοιο μου, θα πάω να φτιάξω τις φακούλες μου. Έβαλα τη φακούλα να πάρει μία βράση. Μετά εγώ χύνω το νερό και συνεχίζω. Βάζω και τα υπόλοιπα υλικά και τη βάζω και βράζει. Όπως βλέπεις το σπιτάκι είναι πεντακάθαρο. Δεν έχω δουλίτσα σήμερα. Εδώ, αν εξαιρέσεις λίγο τα παιχνιδάκια του Κόκκου, εδώ είναι έτοιμα και άλλο παιχνιδάκι εδώ του Κόκκου. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά παιχνιδάκια. Είναι μια χαρά. Έχουμε ανοίξει εκεί πέρα και τα παράθυρα για να βλέπουμε τον όμορφο καιρό που έχουμε σήμερα στη Σουηδία. Ο Κόκκο εδώ έχει φαγητό. Τώρα θα καθίσω λίγο να αδειάσω το πλυντήριο από χθες. Αυτό το βάλα χθες το μεσημέρι. Και θα βάλω αυτά εδώ που βλέπετε, είναι από χθες το βράδυ. Δεν είναι... Είναι από χθες το βράδυ που κάθισα και μαγείρεψα για να φάμε στις μία παρά τα χαράματα πατάτες τηγανιτές με πιτάκια. Δηλαδή, αν έχεις το Θεό. Θα κάτσω να βγάλω αυτά τώρα και θα βάλω αυτά. Το πλυντήριο πιάτων δεν θα το βάλω σε λειτουργία, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί. Είναι κρίμα. Είναι τεράστιο, παιδιά, αυτό το πλυντήριο πιάτων. Δηλαδή, εγώ βάζω ένα πλυντήριο την ημέρα και υπάρχουν και ημέρες που βάζω ένα πλυντήριο στις δύο μέρες. Δηλαδή, είναι τεράστιο. Τώρα θα πάω να φτιάξω τις φακές μου, γιατί έχουν πάρει ήδη την πρώτη βράση. Θα αδειάσω το νερό, θα τις βάλω μέσα με λαδάκι, κρεμμυδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, όλα αυτά τα σχετικά που βάζουμε. Να είναι έτοιμε. Η ώρα είναι 4 και 10 παρακαλώ. Και εγώ τώρα μαγειρεύω. Κακό κορίτσι, γιώτα. Έβαλα τη φακούλα να βράσει. Αχ, σήμερα παιδιά δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Πήγα για δουλίτσα, γύρισα, πήγαμε μετά στο σούπερ μάρκετ. Έξω παιδιά έχει τόσο ωραία μέρα. Ξέρω ότι σας έχω ζαλίσει με την ωραία μέρα, αλλά επειδή εμείς εδώ πέρα δεν βλέπουμε συχνά τέτοιες μέρες,
όταν έχει τέτοιες μέρες, του δίνουμε και καταλαβαίνει. Το λέμε συνέχεια. Δηλαδή, ο Δημήτρης μπορεί να μπει μέσα στο δωμάτιο 10.000 φορές την ημέρα και να μου πει: πω πω, άνοιξε σήμερα, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Έχει μεγαλώσει και η μέρα τώρα. Δηλαδή, εκεί που νύχτωνε 1.30-2 η ώρα, τώρα νυχτώνει 5.30-6. Αυτό είναι καλό. Γεια! Yeah. Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο εδώ που θα θέλω. Έλα γρήγορα. Δημήτρη, τον μπεμπέ. Τον μπεμπέ στην κοιλίτσα κλουτσάει, θέλει μπέμπι. Θέλει μπέμπι, γρήγορα, τρέξε. Αυτό το παιδί δεν χαρίζει κάστανα. Δεν ξέρω αν τη λέτε σε αυτή την έκφραση. Εμείς πάντως στην Άρτα τη λέμε συνέχεια. Ο κύριος Κόκο επέστρεψε. Τι? Όχι, δεν θα μου τα βγάλεις τα κοτσίδια μου! Όχι, δεν θα μου τα βγάλεις τα κοτσίδια μου! Σε παρακαλώ, σώστε με κυρίες και κύριοι! Ο Κόκο θέλει να φάει τα κοτσίδια μου! Ω! Τα έβγαλα τα κοτσίδια. Έμα! Μου είχε μαδίσει το κεφάλι το άτιμο. Λοιπόν, τώρα φάγαμε. Sorry λίγο για το πλάνο του σκοτεινό. Φάγαμε φακούλες, παιδιά, βγήκανε λουκούμι. Θέλω λίγο να μου γράψετε κάτω στα σχόλια εσείς οι νοικοκυρές, οι εξελιγμένες οι νοικοκυρές. Τι διαφορά έχουν οι φακές υψηλές από τις χοντρές, πέρα από το ότι... Ζουμάρω. Πέρα από το ότι μαγειρεύονται πιο γρήγορα, νομίζω, οι υψηλές. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι διαφορά έχουν οι υψηλές οι φακούλες από τις χοντρές. Λοιπόν... Τώρα έκατσα λίγο στον καναπέ να κάτσω να δω το εργάκι μου που ξεκινάει σε λίγο στο Sky, το μόλις χθες. Δεν ξέρω να το βλέπετε. Παράλληλα διαβάζω και απαντάω και στα σχόλιά σας. Θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση που δείχνετε στο καναλάκι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ και παίρνω μεγαλύτερη όθηση για να κάνω περισσότερα πράγματα για αυτό το κανάλι. Και έρχεται και το ταξίδι μας πάλι στην Ελλάδα που θα πάω μαζί με τον Δημήτρη αυτή τη φορά. Θέλω να ελπίζω ότι θα κάνω περισσότερα πράγματα, γιατί εντάξει, έχουν ανοίξει και τα μαγαζιά, έχουν ανοίξει... Βασικά τα μαγαζιά πάντα ανοιχτά ήταν, έχουν βάλει τη μουσική πλέον. Γιατί νομίζω σε ένα πλάνο σας είχα τραβήξει που είχαμε βγει με τη μαμά έξω και ήταν λες και είχαμε πάει... Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα το πω, σε μνημόσυνο. Ήταν τόσο σιωπηλά. Καταρχάς, μιλάς με τον διπλανό, σ' ακούει όλο το μαγαζί. Όλο το μαγαζί το τι λες. Και εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που όταν βγαίνω έξω δεν μπορώ ρε παιδιά να μιλάω σιγά. Θέλω, γελάω δυνατά, μιλάω δυνατά, είμαι πολύ... Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Εντάξει, το σκύλι δεν υπάρχει. Αν δεν πειράξει όλα μου τα λαστιχάκια και όλα μου τα σκράνς, δεν θα ησυχάσει. Ξάπλωσα λίγο εκεί στον καναπέ μπας και μπορέσω να κοιμηθώ. Απ' τη μία είχα τον Δημήτρη, απ' την άλλη είχα τον Κόκο. Ποτέ. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο πώς μάκρυνε το μαλλί μου. Και τώρα σηκώθηκα να σας πω τι θα κάνω. Θα κάτσω να ζυμώσω. Θα φτιάξω ένα ψωμάκι. Εν τω μεταξύ ξάπλωσα και το κραγιονάκι δεν έφυγε. Έφαγα κιόλας το μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα δεν θα σας πω από πού θα τη δω τη συνταγή για το ψωμί. Έφτιαχνα και μόνη μου, αλλά δεν μου βγαίνει ποτέ. Θέλω έτσι να βγει αφράτορα, παιδί μου, να βγει ωραίο. Έχω βάλει μέσα σε ένα μπολάκι τώρα αλεύρι, μαγιά, ζάχαρη και αλατάκι. Και έχω βάλει και εδώ πέρα το θερμό μου για το χλιαρό νεράκι. Και ο Θεός βοηθός. Μάνα, νιώσε περήφανη για την κόρη σου. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο ωραία έχει γίνει η μπαλίτσα μου. Την έχω βάλει μέσα σε ένα μπολάκι τώρα, ελαφρώς λαδωμένο, έλεγε η συνταγή. Και θα τη σκεπάσω για 45 λεπτά. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία μπαλίτσα που έχω φτιάξει ποτέ. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, δεν γίνεται να με το σχολιάσω. Δεν γίνεται να με το σχολιάσω τώρα, γιατί το έχω πάρει κρανίο, έτσι. Κάτσε να πάω λίγο μέσα στο δωμάτιο, για να μην ακούγεται και ο Δημήτρης από πίσω που παίζει. Θέλω να μου πείτε λίγο, ρε φίλες μου, πραγματικά εδώ μέσα, γιατί. Κάτσε λίγο να γύρισω και το φως να φαίνομαι. Ναι, νομίζω τώρα φαίνομαι ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει να έχει ένα καθαρό σπίτι, να έχει ένα περιποιημένο σπίτι, ένα τακτοποιημένο σπίτι, έτσι. Και δεν θέλει να ζει μέσα στην πίχλα, μέσα στη βρωμιά και μέσα στη σκόνη.
είναι υποχόνδριος. Το λέω για σένα που το βλέπεις το βίντεο αυτή τη στιγμή, το ξέρω ότι το βλέπεις. Έχεις φαγωθεί και στο έγραψα και στο σχόλιο, από την αρχή που παρακολουθείς τα βίντεό μου, όχι από την αρχή που ξεκίνησα εγώ, από την αρχή που επέλεξες εσύ να με παρακολουθείς, σώνει και καλά να με βγάζεις ψυχαναγκαστική, ότι να πάω να κοιταχτώ, μήπως δεν είμαι καλά. Πίστεψέ με, είμαι πάρα πολύ καλά στην ψυχική μου υγεία και θέλω να έχω ένα καθαρό σπίτι για να μπορώ να έχω και ένα καθαρό μυαλό και μια καθαρή, ρε παιδί μου, συνείδηση, έτσι ώστε να μπορώ να ξεκουράζω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το λέω γιατί έχει φαγωθεί ένας συγκεκριμένος που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι άντρας ή γυναίκα, να με βγάζει συνέχεια όταν βλέπει να κάνω δουλειές και του απαντάω με πάρα πολύ ωραίο και ευγενικό τρόπο. Θέλει σαν και καλά να με βγάλει ψυχαναγκαστική, ότι δεν είμαι καλά στα ψυχολογικά μου, να το κοιτάξω λίγο αυτό με τις δουλειές που θέλω να κάνω δουλειές συνέχεια. Είμαι μια χαρά, έτσι. Μην με προκαλείς. Μην με προκαλείς. Είμαι πολύ καλά. Αν δεν σου αρέσω και αν θεωρείς ότι είμαι ψυχαναγκαστική και σου προκαλώ, ρε παιδί μου, ένα άγχος κάθε φορά που με βλέπεις, μπορείς πολύ απλά να μην με ακολουθείς, να μην βλέπεις τα βίντεό μου. Έχω γίνει έξαλλη με αυτό το θέμα, γιατί όλα τα μηνύματα, όλα, όχι τα μηνύματα, τα σχόλια μάλλον στο YouTube που παίρνω, είναι όλα θετικά, από ανθρώπους χαρούμενους, που μου λένε τόσο όμορφα λόγια, που με ενθαρρύνουν να κάνω κι άλλα περισσότερα βίντεο. Αλλά όταν βλέπω αυτό το συγκεκριμένο όνομα στα σχόλιά μου, πραγματικά γίνομαι έξαλλη. Και βλέπεις ότι σου απαντάω με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είχες χαθήσει κάνα 2-3 βιντεάκια, τώρα ξαναεπανήλθες πάλι. Δεν πειράζει. Περιμένω τώρα να δω λίγο την απάντησή σου, που συνήθως δεν απαντάς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όταν σε ρωτάω κάτι δεν απαντάς και λες μόνο τα δικά σου. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή διαβάζω όλα τα σχόλια εδώ πέρα από την κυρία Δήμητρα, από το μαράκι μου, από την κυρία Έφη, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε, από την Έφη μου τέλος πάντων. Από πάρα πολύ κόσμο, την κυρία άλλη Δήμητρα, έχουμε δύο Δήμητρες, Προκόπη Στούλα εδώ, Ευάγγελο Σταματέλος που δεν ξέρω αν είσαι άντρας ή είναι κάποια γυναίκα η οποία γράφει μέσα από το προφίλ του άντρα της, δεν ξέρω, από την Νεκταρία μου. Από όλα τα κορίτσια μου βλέπω τόσο ωραία σχόλια και μόλις βλέπω αυτό το όνομα γίνομαι έξαλλη. Λοιπόν, δεν θα σταματήσω να δείχνω στο βίντεό μου τις δουλειές που κάνω στο σπίτι μου, γιατί αυτή είναι η ψυχοθεραπεία κάποιων ανθρώπων εδώ μέσα. Τους αρέσει να με βλέπουν να κάνω δουλειές. Τους ηρεμώ. Εσένα αν δεν είσαι ηρεμό, μπορείς πολύ απλά να με βρίσκεις εδώ πέρα. Να είστε σίγουρες, φίλες μου, ότι θα δούμε σχόλιο από κάτω, κάτι θα πει πάλι. Τέλος πάντων, τώρα περιμένω να φουσκώσει. Αυτός είναι ο Δημήτρης που πίσω. Περιμένω να φουσκώσει το ζυμαράκι μου. Να πάω να ζυμώσω το ψωμάκι μου. Και όχι επειδή είμαι ψυχαναγκαστική, επειδή θέλω να έχω ψωμί στο σπίτι μου και επειδή θέλω ο άντρας μου να μην πεινάει. Δεν είναι ψυχαναγκασμός αυτός. Έτσι. Εν τω μεταξύ, για όλα αυτά που σας είπα πριν, δεν παίρνει η μπάλα όλους. Δεν τους παίρνει όλους η μπάλα. Είναι για σένα το συγκεκριμένο. Για σένα τον ένα το συγκεκριμένο που μπαίνεις και μου γράφεις τα δύο σχολιάκια. Δεν θέλω να βλέπω τα δύο σχολιάκια. Βασικά, όχι, δεν θέλω να βλέπω τα δύο σχολιάκια. Όλα τα σχόλια είναι για μένα, είναι δεκτά. Αλλά όταν ένας συγκεκριμένος προσπαθεί να με βγάλει άρρωστη, εκεί φίλε θα γίνω έξαλλη. Μπορείς να μου πεις, δεν μου αρέσει ο τρόπος που καθαρίζεις το σπίτι σου. Θα το δεχτώ. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που φτιάξεις τα γυμιστά. Ναι, θα το δεχτώ. Δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Θα το δεχτώ. Αλλά όταν προσπαθείς να με βγάλεις άρρωστη, φίλε, γίνομαι έξαλλη. Τέλος πάντων. Δεν θα κάτσω να το συζητήσω άλλο. Πάω να συνεχίσω εγώ το βλογκάκι μου εδώ πέρα για τα κορίτσια μου. Που με αγαπάνε. Και όλοι οι υπόλοιποι. Κουκλί μου. Κουκλί μου, ζωγραφιστό, εσύ. Άρχισε να δώσεις φυλάκια στα κορίτσια. Άρχισε να δώσεις φυλάκια στα κορίτσια. Όμορφε, μπριτζιλίνες μου. Όμορφε, μπριτζιλίνες μου. Εν τω μεταξύ, πρέπει μία από αυτές τις μέρες να κάτσω να κάνω και μια καθάριση στις ντουλάπες μας. Γιατί δεν θέλετε να τις δείτε πώς είναι. Χαμούλης. Χαμούλης κι εκεί. Και μετά δεν θα μπορώ να βρω τα ρούχα μου για την Ελλάδα. Γιατί τώρα τα ρούχα που θα πάρουμε τον Απρίλιο που θα πάμε δεν θα είναι τελείως χειμερινά. Θα είναι καλοκύριο, χειμερινό, φθινοπορεινά. Μηδάκι μου ζει. Θες να έρθεις να κάνουμε αγκαλίτσες εδώ πάνω. Έλα πάνω, έλα πάνω, έλα μωρέ γουρουνάκι μου ζει. Έλα μωρέ στρουμφάκι μου. Να σε δουν λίγο τα κορίτσια που σε αγαπάνε και συζητάνε συνέχεια.
Συνέχεια συζητάνε μωρέ αυτά για μου, όμορφα μωρέ, τι κολλός που είσαι. Δεν θέλω να μου πειράζεις στο χέρι μου. Όσοι. Είναι το καλύτερο κουτάβι του κόσμου. Είναι... Δεν υπάρχει αυτό το παιδάκι εδώ. Το παιδάκι μου είναι, το κουταβάκι μου. Τι ήθελα να σας πω, αν έχετε καμιά άλλη συνταγή από ζυμάρια για ψωμιά και τέτοια, γράψτε τα κάτω στα σχόλια να τα δω να πάρω μια ιδέα. Εγώ τώρα βρήκα μια από την Αργυρό, την Μπαρμπαρίγου. Και την κάνω, δεν ξέρω πώς θα βγει το ψωμάκι, μακάρι να βγει τέλειο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ τέντομα. Κοιτάξτε εδώ τέντομα. Εδώ το επιπλάκι μου το έχω κατευχαριστηθεί. Το έχω κατευχαριστηθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάθομαι και σας μιλάω τώρα, σας κούρασα. Πάω να σας δείξω τίποτα άλλο. Έχει γίνει η διπλάσια. Θα την ξαναζυμώσω τώρα πάλι, λέει, μέχρι να ξεφουσκώσει. Και την ξαναβάζω πάλι μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο το μπολάκι για μισή ώρα μετά. Τώρα θα το αφήσω πάλι κανένα μισάωρο και θα συνδεθούμε όταν θα το βάλουμε στο φούρνο. Νομίζω τα λέω καλά, κορίτσια, έτσι. Σας είπα κιόλας, αν έχετε καμιά συνταγή ή άλλη, διαφορετική εσείς, γράψτε δικά τους στα σχόλια. Έτσι, ας το δω τώρα αυτό. Αφού αυτό φούσκωσε, το ξαναζυμώσαμε, το ξαναφήσαμε να ξεκουραστεί και το ξανακάναμε και από εδώ και από εκεί και έχει περάσει αρκετή ώρα, μισές ώρες. Τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο, τον έχω προθερμάνει. Θα κάνω εδώ κάποιες γραμμούλες και θα το πετάξω μέσα να φουσκώσει, να ψηθεί, να γίνει έτοιμο. Λοιπόν, θα το κλείσω σε αυτό το σημείο το βιντεάκι, να κάτσω λίγο με τον Κόκο γιατί αν δείτε πως με κοιτάει. Γύρισε πλάτη τώρα. Θα αφήσω κάπου εδώ πάνω μια φωτογραφία να δείτε το αποτέλεσμα του ψωμάκι μου. Πάντως έχει φουσκώσει, έχει γίνει πολύ τούμπανο. Θέλω να κάνετε μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι αν είστε νέα μέλη, να μου κάνετε ένα σχόλιο αγάπης, αν θέλετε, και να κάνετε και ένα like στο τέλος του βίντεο σε περίπτωση που σας άρεσε για περισσότερο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα πριν κάνα 2-3 μέρες κάναμε άρση των μέτρων, όχι ότι είχαμε και ποτέ τίποτα σπουδαία μέτρα εδώ στη Σουηδία, αλλά δεν έχουμε πλέον μέτρα, δεν έχουμε τίποτα, είμαστε ελεύθεροι. Και πριν ελεύθεροι ήμασταν. Ούτε μάσκες φοράγαμε, ούτε τίποτα. Τώρα εντάξει, ήταν σε μερικά μαγαζιά να μην ξεπερνάνε, ξέρω εγώ, τα 200 άτομα. Αν δεν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, τα έβγαλαν όλα αυτά, δεν έχουμε τίποτα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το μαλλί μου από τη Λάκα έχει γίνει σκατούλα. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι του σημερινό. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να χαμογελάτε, να έχετε την υγεία σας, να περνάτε υπέροχα. Αυτά. Φιλάκια πολλά!